Συναδέλφοι και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους στα εργοστάσια, το εμπόριο, τον κλάδο της υγείας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικάτων τους και απήργησαν σπάζοντας το φόβο και την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και παρά την ανοιχτή υπονόμηση της απεργίας από την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, που αναγκάστηκε κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων να καλέσει σε απεργία, ενώ στα επιχειρησιακά του σωματεία οι ίδιοι συνδικαλιστές τη μετέτρεψαν σε αποφάσεις για στάσεις εργασίας, αποφάσεις για να απεργήσει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Βεβαίως, γνωρίζουμε καλά το ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και δεν μας εξέπληξε καθόλου η στάση τους. Είναι αυτοί που σφυράνε αδιάφορα κάθε φορά που απολύονται συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς. Αυτοί που αρνούνται να γράψουν στα συνδικάτα τους συμβασιούχους συναδέλφους. Αυτοί που στο όνομα της διατήρησης του θεσμού υπογράφουν συμβάσεις με μειώσεις αποδοχών. Τα θυσιάζουν όλα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, εξυπηρετώντας τις επιταγές της μεγαλοεργοδοσίας. Είναι βγαλμένοι από το ίδιο μετερίζει. Έτσι και η εργοδοσία, μπροστά στη διασφάλιση των κερδών της, αδιαφορεί για τις ανάγκες των εργαζομένων, ακόμα και για την ίδια την υγεία και τη ζωή, τη δική μας και των οικογενειών μας. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής του κεφαλαίου, έχουμε τις τραγικές ελλείψεις σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, σε μέσα ατομικής προστασίας που οδηγούν σε καθημερινά εργατικά ατυχήματα, όπως λένε αυτοί, εργοδοτικά εγκλήματα, λέμε εμείς, μέσα στους χώρους δουλειάς, με αποτέλεσμα να θρηνούμε μέχρι και νεκρούς συναδέλφους, όπως την Τετάρτη που μας πέρασε, όταν συνάδελφός μας έχασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε σιδερένια πόρτα στα έργα επέκτασης της Ντράπα Κέμι, στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα, όπως οι τρεις νεκροί συνάδελφοι του ΔΔΕ στην Εύβοια. Είναι αισχρό οι εργοδότες να τα παραπέμπουν όλα στην κακιά στιγμή, όταν μπροστά στη διασφάλιση της κερδοφορίας τους δεν παίρνουν ούτε ένα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του συναδέλφου μας, να αποδοθούν ευθύνες, να πληρώσει τώρα η εργοδοσία για το έγκλημα αυτό. Συνάδελφοι, το πώς αντιμετωπίζετε από την εργοδοσία το ζήτημα της ζωής των εργατών φαίνεται από την πρακτική και του πολιτικού τους προσωπικού, τις αποφάσεις της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων γύρω από τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας των εργατών και που γίνονται πιο προκλητικές εν μέσω πανδημίας. Συνάδελφοι, αυτό γίνεται πιο σαφές εδώ στο Θριάσιο πεδίο, τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας, όπου λειτουργούν εκατοντάδες βιομηχανικές μονάδες με χιλιάδες εργαζομένους. Εδώ, όπου λειτουργούν δύο δηληστήρια και δεκάδες χημικές βιομηχανίες, όπου ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης είναι ορατός, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια της πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί να απαξιώνει τους ελεκτικούς μηχανισμούς, οδηγώντας τους σε τέλμα. Με αποτέλεσμα, οι 12 επιθεωρητές του ΚΕΠΕΚ να αδυνατούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους στους χώρους δουλειάς, αφήνοντας την εργοδοσία να ξεσαλώνει. Σε πολλά εργοστάσια δεν παίρνονται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας από την πανδημία, ούτε φυσικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, ειδικά στην παραγωγή. Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει το Θριάσιο νοσοκομείο σε νοσοκομείο μίας νόσου. Αντί να θωρακίσει το σύστημα υγείας, να ενισχύσει τα υποβαθμισμένα κέντρα υγείας
και το θριάσιο νοσοκομείο με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, αντί να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, μας αφήνει ακόμα περισσότερο έρμεα της κατάστασης, ακόμα περισσότερο εκτεθειμένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νεκρός συναδελφός μας μεταφέρθηκε από τον Ασπρόπυργο στο Αττικό νοσοκομείο 20 χιλιόμετρα μακριά για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνάδελφοι, η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι εκρηκτική. Η ανασφάλιστη εργασία θεργεύει. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις κυριαρχούν. Μέτρα ασφάλειας δεν παίρνονται στους χώρους δουλειάς και όλα αυτά για τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους. Τώρα να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση, να μετρήσουμε βήματα στην οργάνωση των συναδέλφων μας στα ταξικά συνδικάτα, να στήσουμε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, όπου θα επιβάλλουν να παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας, να απαιτήσουμε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου με προσλήψεις μόνιμων επιθεωρητών. Τώρα είναι η ώρα να σημάνουμε ξεσηκωμό, να βάλουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, κόντρα στις επιταγές κυβέρνησης και εργοδοσίας. Με την πάλη μας να μην τους επιτρέψουμε να θυσιάζουν τις ζωές μας για να διασφαλίζουν τα κέρδη τους. Να παλέψουμε μέσα από τα ταξικά μας συνδικάτα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.